Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Σήμερα σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω κάποια gadget που χρησιμοποιούμε στην εργασία μου και συγκεκριμένα στα εναέρια δίκτυα του ΔΔΕ. Η δουλειά αυτή είναι ιδιαίτερα δύσκολη και επικίνδυνη και κάποια gadgets μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες έχουν ξεχωρίσει με κορυφαίο αυτό το φακό, ο οποίος παρόλο το μικρό βάρος του μπορεί να είναι ενεργός αρκετές ώρες. Εγώ για την ακρίβεια δεν τον φορτίζω μετά από κάθε βάρδια, αλλά μετά από 3 ή 4 βάρδιες. Επίσης είναι πολύ εξυπηρετικός γιατί δουλεύει και σαν power bank, αλλά και έχει ένα μικρό φωτάκι ασφαλείας το οποίο νομίζω ότι μπορεί να δουλεύει για πάντα. Πάμε όμως να σας δείξω στην πράξη τι κάνει η κουκουβάγια, όπως τη λέω εγώ, και πραγματικά να τσεκάρετε και μόνοι σας ότι μπορεί να φωτίζει τόσο μακριά ώστε να μην μπορεί να δει γυμνό μάτι το σημείο που φωτίζει. Φωτίζει δηλαδή σε παραπάνω απόσταση από όσο μπορούμε να δούμε. Συγκεκριμένα για αυτό το βίντεο κατάφερα να φωτίσω σε παραπάνω από 185 μέτρα. Ακόμα και αν δεν σας ενδιαφέρει η κουκουβάγια, μείνετε μαζί μας γιατί θα δείξουμε διάφορα άλλα gadget, όπως ένα μικροσκοπικό φακό που χωράει στην παλάμη ενός χεριού, ένα τετράγωνο αδιάβροχο σχεδόν υποβρύχιο μαγνητικό φακό, ο οποίος μπορεί να πάρει διάφορες θέσεις, κρικάκι, τρίποδο, ακόμα έχει και δικό του stand, τις θερμενόμενες κάλτσες που με έχουν σώσει και στη δουλειά αλλά και στο μηχανάκι, και το μικρό πενσάκι καβάντζα που έχω πάντοτε στη τσέπη μου σε περίπτωση που χάσω τη μεγάλη μου πένσα. Επίσης θα σας δείξω μια πατέντα που έχω κάνει με την αδιάβροχη θήκη για το κινητό μου, η οποία είναι ένα αξεσουάρ από το μηχανάκι, την οποία όμως βάζω στο τζάκετ μου καθώς ξεκουμπώνει από το μηχανάκι και προστατεύω το κινητό μου από πτώσεις, από την κολόνα ή από υγρασίες, λάσπες, γράσα και οτιδήποτε άλλο. Επίσης, πολύ χρήσιμη στην εργασία μου είναι και η Panasonic, η οποία έχει καταπληκτικό zoom οπτικό 60x και πωλείται ακόμα, παρόλο που είναι λίγο παλιά, στο Scrooge, στην τιμή των 250 ευρώ μόνο σε ένα κατάστημα. Θα σας πρότεινα να την πάρετε όσο προλαβαίνετε, μιας και είναι μια κάμερα η οποία τραβάει καταπληκτικές φωτογραφίες και βίντεο σε τέλεια ποιότητα. Η κουκουβάγια είναι ένα προϊόν το οποίο έγινε ειδική παραγγελία αποκλειστικά και μόνο για εμάς και μέχρι πρότινος δεν είχε κανένα κωδικό στην Ελλάδα, δηλαδή δεν θα το βρείτε πουθενά αλλού αυτό το προϊόν, παρά μόνο στο Idea Ελλάς, και θα σας έχω και link στην περιγραφή και στο πρώτο σχόλιο και για το φακό αλλά και για τα υπόλοιπα προϊόντα που θα δείτε. Νομίζω ότι εάν ειδικά τον θέλετε για επαγγελματικούς σκοπούς, με κοντά στα 50 ευρώ είναι ότι καλύτερο μπορείτε να πάρετε. Λοιπόν, είμαστε σε ένα βουνό, σε κανονικές συνθήκες, όπως δηλαδή θα βρισκόμασταν σε μία ενδεχόμενη βλάβη για να δούμε μία ανατροπή ενός μπαστούνιου, όπως λέμε, ενός ασφαλιοποζεύκτη δηλαδή, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι δύο πόστες μακριά μας, δηλαδή περίπου 70 και 70, 140 μέτρα. Θα το δούμε και στο GPS μετά. Η απόσταση στο χάρτη τελικά ήταν 185 μέτρα, χωρίς να υπολογίσουμε και τη διαφορά ύψους που υπάρχει. Αλλά ας δούμε λοιπόν πρώτα τι μας δείχνει η κάμερα, φυσικά, τι να δείξει. Εδώ έτσι μια μαυρίλα. Εντάξει, έλα να δείξεις, αν και δεν φαίνεται τίποτα. Έτσι. Και έλα από εδώ να δείξεις την κουκουβάγια από κοντά. Λοιπόν, εδώ λοιπόν ανάβουμε. Βέβαια το συγκεκριμένο φακό, ας πούμε, το κρατάει ο συνάδελφος όταν είναι η ώρα να το τσεκάρουμε και όντως εγώ την κάμερα την έχω σε ένα τρυποδάκι πιο μικρό, σε αυτό εδώ, να μπορώ να το έχω μαζί μου. Έχω ένα τέτοιο τρίποδο. Λοιπόν, και ανάβουμε. Πρώτο φως είναι το φως το λευκό, το δυνατό, το χαμηλό, το μίχλις, το δυνατό, το χαμηλό, και ανάβουμε και τα δύο, τα δυνατά, κατευθείαν στον υποσταθμό. Διάδειξε που δεν θα τον δεις και εσύ από εκεί. Το βλέπεις? Έλα από εδώ να δεις την κάμερα τώρα. Εδώ λοιπόν, από τόσο μακριά νύχτα, βλέπουμε τα μπαστούνια,
Δεν ξέρω, φαίνονται, φαίνονται, ναι. Βλέπουμε τα μπαστούνια λοιπόν τις ασφάλειες μέσης τάσης ότι δεν έχει καμία ανατροπή. Έτσι μπορούμε να πάμε σε ένα σημείο κεντρικό το οποίο να βλέπουμε όλο το δίκτυο σχεδόν, δηλαδή να πάμε σε ένα πανοραμικό σημείο, συνήθως αυτό κάνουμε δηλαδή, και βλέπουμε όλα τα πιθανά σημεία τα οποία μπορεί να έχουν ανατροπή ασφάλειας και πολλές φορές είναι και πολλαπλά, έτσι δεν είναι μόνο ένα. Μπορούμε να δούμε μία ασφάλεια εκεί, μία ασφάλεια από εδώ, άμα έχουν πέσει κεραυνοί, έτσι και αναλόγως συνθήκες. Με αυτά τα δύο εργαλεία λοιπόν μπορείς και βλέπεις ό,τι θέλεις. Επίσης να πούμε εδώ πέρα ότι η λειτουργία αυτού του φακού έτσι είναι, έχει και ένα εδώ πιο έτσι απαλό φως. Λοιπόν, κρατάει πάρα πολλές ώρες, δηλαδή δεν χρειάζεται φόρτιση ούτε καν μετά από κάθε δύο ή τρεις βάρδιες. Έτσι, αλλά για συνεχόμενη λειτουργία θα κάνουμε ένα τεστ για να δούμε πόσες ώρες συνεχόμενης λειτουργίας μπορεί να μας προσφέρει η μπαταρία του. Από ό,τι έχω δει εγώ, κάνει μία πλήρη φόρτιση σε ένα smartphone αρκετά καλό, έτσι, νέο smartphone, γιατί είναι και power bank. Έλα να δείξεις εδώ. Έτσι, εδώ λοιπόν έχουμε τη φόρτισή του και αυτό εδώ πέρα το USB βγάζει ρεύμα και είναι ένα κανονικό powerbank το οποίο μπορεί να σου φορτίσει πλήρως μια μπαταρία από ένα smartphone στο 100%, από το 0% παρακαλώ, έτσι όχι από το 15-20%, από το 0. Αυτή είναι η κουκουβάγια μας. Αυτή είναι η κουκουβάγια. Το φως της ομίχλης, να πούμε ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν υπάρχει ομίχλη, γιατί δεν μας δείχνει τόσο έντονα η δέσμη του φακού, δηλαδή μέχρι το σημείο να φτάσει να φωτίσει, δεν μας συντονίζει τόσο εύκολα στο λευκό το φως. Καμιά φορά δηλαδή εκεί που όσο είναι η δέσμη δεν μας αφήνει να δούμε το σημείο που φωτίζουμε. Έτσι με το κίτρινο το φως έχεις μια πολύ καλύτερη, ας πούμε, έτσι, άποψη στην ομίχλη για αυτό που βλέπεις. Και όταν θες και τα δύο φυσικά, για να κάτσε να το δείξουμε και εδώ πέρα τι κάνουν και τα δύο. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό της κουκουβάγιας είναι ότι είναι πανάλαφρο. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ πέρα τι κάνει. Δεν ξέρω αν μπορείτε να καταλάβετε τι γίνεται εδώ, τι γίνεται όλα μέρα. Έτσι, αυτή είναι η χαμηλή έντασή του. Αυτή είναι της ομίχλης. Κοίτα εδώ πάνω, κοίτα εδώ πάνω. Κοίτα εδώ. Η χαμηλή της ομίχλης. Οπα. Η χαμηλή της ομίχλης εδώ. Και αυτό είναι και τα δύο. Κοίτα εδώ. Όλα μέρα, όλα μέρα. Τώρα εκεί πάνω είναι γύρω στα 300 μέτρα. Επίσης, σε περίπτωση που σταματήσετε στη Λέα, έτσι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν εδώ τον ωραίο έτσι, συνδυασμό και να το αφήσετε στο αυτοκίνητο, σας φαίνεται από πάρα πολύ μακριά αυτό το πράγμα που βλέπετε. Έτσι, δεν μπορεί να καταλάβει όλες τώρα, άμα γιατί σταματήσει τη Λέα και το βάλετε αυτό εκεί πίσω να φωτίζει. Κοίτα εδώ τι κάνει. Κλείς το φακό στο κεφάλι να καταλάβουν τι γίνεται. Κοίτα εδώ. Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχουμε και ένα φακουδάκι το οποίο και αυτό έχει θέση για τρίποδο. Έτσι. Έχει μαγνήτη πίσω. Έχει γατζάκι, έτσι, και έχει και ένα stand για να μπορείς να το στηρίξεις άμα θέλεις κάπου, έτσι, αλλά το βασικό είναι ότι έχει το μαγνήτη. Το μαγνήτη βοηθάει πάρα πολύ, γιατί εμείς έχουμε ένα θεματάκι, όταν ανεβαίνουμε στο στήλο πρέπει να φοράμε κράνος και ασπίδιο για λόγους ασφαλείας. Εκεί λοιπόν αυτός ο φακός κεφαλής είναι πάρα πολύ δύσχριστος. Κάποιοι έχουν προσαρμόσει το φακό κεφαλής πάνω σε ένα κράνος και έχουν δύο φακούς, αλλά το κράνος μετά είναι πάρα πολύ ευαίσθητο, δεν μπορείς να το χτυπήσεις κάπου ή οτιδήποτε. Και έτσι καταλαβαίνετε ότι κι αν πιάσει μια βροχή δεν μπορεί να σε εξυπηρετήσει ο φακός κεφαλής πάνω στο κράνος. Πρέπει να είναι πολύ καλός και να τον αφιερώσεις μόνο για το κράνος. Οπότε με αυτό εδώ πέρα, εγώ έχω προσαρμόσει το κράνος με ένα μαγνητάκι και κολλάω αυτόν τον φακό στο κράνος
Και είναι και όχι απλά διάβροχος, είναι υποβρύχιος αυτός εδώ ο βακός. Τουλάχιστον έτσι για κάποια λίγα μέτρα δεν παίρνει νερά. Και φυσικά έχουμε και ένα φακουδάκι τσέπη, δηλαδή την κουκουβάγια την βγάζουμε μόνο για εξαιρετικές περιπτώσεις. Έτσι, με αυτό το φακουδάκι κυρίως κάνω δουλειά που είναι τσέπη. Ένα άλλο πραγματικά χρήσιμο γκατζετάκι για όλους εσάς που μου ζητάτε να δείξω πράγματα τα οποία είναι αναγκαία σε επιβίωση είναι και αυτό εδώ το πενσάκι, το οποίο είναι ιδιαίτερα ελαφρύ και μικρό. Βέβαια τα έξτρα πραγματάκια που έχει δεν είναι και τόσο βολικά, πέρα από το μαχαίρι που κόβει αρκετά καλά. Τα υπόλοιπα είναι ιδιαίτερα μικρά και το άλλο το πριονάκι που έχει δεν κόβει σχεδόν καθόλου. Αλλά σαν πενσάκι και σαν χρήση τέλος πάντων πένσας που τη χρησιμοποιώ εγώ, είναι ένα αρκετά ανθεκτικό εργαλείο θα λέγαμε για τα χρήματά του. Και αυτό επίσης στην περιγραφή του βίντεο σε link αν θέλετε να το αγοράσετε. Αυτή η θήκη για το κινητό είναι κάτι το οποίο μου έχει βολέψει πάρα πολύ. Εννοείται ότι το touch πιάνει και πάνω από τη θήκη, αλλά είναι μια πατέντα που έχω κάνει εγώ, είναι στην ουσία η θήκη που έχει το μηχανάκι, η οποία είναι αποσπόμενη και την χρησιμοποιώ σαν μια πολύ ανθεκτική θήκη για το κινητό μου. Ένα ωραίο επίσης gadget είναι αυτές οι κάλτσες, οι οποίες έχουν αντίσταση και ζεσταίνουν τα πόδια μου, γιατί είναι συνήθως ακίνητα τα πόδια. Οπότε έχω βρει αυτές τις καλτσούλες, οι οποίες έχουν κάτι μικρά power bank μαζί και έχουν τρεις θέσεις, οι οποίες και στο μηχανάκι αλλά και στην εργασία μου με βοηθάνε πάρα πολύ. Έτσι, συνήθως τις βάζω στο 1 και αν βγω και αρχίζω και κρυώνω έντονα, τις βάζω στο 3. Έτσι, αν νιώθω ότι ζεσταίνομαι, τις βάζω στο 0 και έτσι μπορώ να πηγαίνω στη δουλειά και με ένα πολύ αθλητικό παπουτσάκι στο μηχανάκι, ώστε να σε περίπτωση που σταματήσω να μην έχω τα άρβυλα και να με δυσκολεύουν στο περπάτημα. Βολεύει αυτή η καλτσούλα, βολεύει σε ειδικά ανοιξιάτικες και φθινοπορεινές εποχές που δεν ξέρεις που θα σε βρει το κρύο ή η ζέστη. Μη φανταστείτε ότι θα πάρουν φωτιά τα πόδια σας με αυτές τις κάλτσες, έτσι. Είναι και ιδιαίτερα ανθυγιεινό να έχει μεγάλη θερμοκρασία το πόδι. Είναι σαν μια πολύ καλή ισοθερμική ζεστή κάλτσα, η οποία κατ' επιλογή μπορεί να γίνει και δροσερή. Αυτό είναι το ατού του συγκεκριμένου gadget. Ότι είναι σαν μια πολύ καλή ποιοτική ισοθερμική κάλτσα, η οποία εάν την κλείσεις γίνεται μια απλή καλτσούλα, η οποία ας πούμε είναι και ιδιαίτερα δροσερή. Πλένεται κανονικά στο πλυντήριο, αλλά για να στεγνώσει θα πρότεινα να την αφήσετε παραπάνω από μία μέρα. Επίσης, εννοείται το power bank δεν το βάζετε στο πλυντήριο και καλό είναι να φοριέται με μία λεπτή καλτσούλα από μέσα, ώστε να μην λερώνετε γρήγορα. Γεια σας. Εγγραφές και τέτοια δεν μας ενδιαφέρουν. Σχόλια στο βίντεο καλό είναι να μην κάνετε αν είναι πικρόχολα. Ξέρω πως δεν περιμένατε κάτι τέτοιο, αλλά δεν ονομάσαμε τυχαία το κανάλι άνω κάτω.